Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο για τον Νίκο Ευγυρία στα Χανιά. Οι μαρτύριες των συγγενών των θανών των ηλικιωμένων και πρώην εργαζομένων δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για το τι συνέβαινε στον Νίκο Ευγυρία κολαστήριο. Νομίζω ότι πρόκειται για τέρατα. Ήπισε η μητέρα μου και την άφηνα να πεθαίνει τρεις μέρες συνεχόμενα. Τους έξι μήνες που, 5-6 μήνες που ήμουν εκεί πέρα, φύγανε γύρω στα 35 νομίζω άτομα, 40 κάπου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τον αριθμό. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίοι απλά θέλανε να πεθάνουν. Ζητούσαν να πεθάνουν και όντως μετά από λίγο καιρό τους ανάπαυε ο κύριος και φεύγαν από τη ζωή. Οι ενδείξεις είναι σαφείς ότι στη συγκεκριμένη μονάδα ηλικιωμένων άνθρωποι κατέληγαν χωρίς καμία δικαιολογία, με πανομοιότυπα πιστοποιητικά θανάτου και ένα ποσοστό θνησιμότητας που ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο άλλων γυροκομείων. Αλλά ο μέσος όρος παραμένει να είναι 20%. Αν λάβουμε υπόψη τις δηλωθήσεις κλίνες που είναι 47, εγγίζει το 136,17%. Δικαστικές και αστυνομικές αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο, εκτός από τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις συνταγογραφήσεις των φαρμάκων που λάμβανε κάθε ηλικιωμένος μέσω του ΆΜΚΑ, αλλά και τις αναφορές για ύποπτες μεταβιβάσεις περιουσίας ηλικιωμένων τροφίμων. Για να σας πω χαρακτηριστικά, τον αστυνομικό διευθυντή, για ποιο λόγο εξοντώνουν κατά κάποιο τρόπο, αν θεωρηθεί ότι εξοντώνουν, τους τροφίμους από τους οποίους ουσιαστικά αμείγονται, και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει σωστικό πρόβλημα. Δηλαδή είναι τόσοι πολλοί αυτοί που είναι σε αναμονή για να μπορέσουν να μπουν στη μονάδα, που ουσιαστικά δεν αποτελεί η απώλεια ενός ανθρώπου, δηλαδή και περισσότερο, δεν είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Είναι τόσο μεγάλη αναμονή των ανθρώπων. Στο μεταξύ, η Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου, μετά τις αναφορές που έχουν γίνει για εμπλοκή στην υπόθεση μεταβίβασης ακινήτου, ξεκαθαρίζει ότι η Μητρόπολη θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, πολλό δε μάλλον ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωρηλαίου, είναι αποφασισμένοι να στραφούν νομικά σε ποινικό επίπεδο με την κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση. Και οι δύο αυτές δωρεές έγιναν εν έτη 2013, πριν καν η συγχωρεμένη αυτή γυναίκα εισαχθεί στην κλινική η οποία βρίσκεται υπό εξέταση στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Την ίδια στιγμή Παύλος Πολάκης και Θεανό Φωτίου κατέθεσαν ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, θέτοντας μια σειρά αμήλικτων ερωτημάτων, αλλά και το ζητούμενο αν θα διακοπεί άμεσα η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη του αφεντικού, να παραμένει φθηνή η κάθε δομή και να προσελκύει πελάτες, συμπιέζεται το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κομμάτι αυτής της κατάστασης είναι και οι διάφορες κομπίνες που εφευρίσκονται με χορηγίες και δωρεές περιουσιών από τους τροφίμους προς τις δομές, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη φροντίδα και προσοχή.